Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προσωπικές αντεγκλήσεις, αντιλαμβάνομαι το δέλεαρ της τηλεοπτικής κάλυψης και αντιλαμβάνομαι ότι θέλει πολύ μεγάλες αντοχές για να αντισταθείς στις τηλεοπτικές σιρήνες. Όμως θα πρέπει όλες και όλοι να επιδείξουμε αυτές τις αντοχές. Από εκεί και πέρα, ακούγοντας τη δήλωση της κυρίας Χριστοφιλοπούλου νωρίτερα, είχα την αίσθηση ότι είναι σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Γιατί αυτό που παρατηρήθηκε ήταν μια εκοφαντική σιωπή από το σύνολο σχεδόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες απλώς βεβαίωσαν αυτό τον κανόνα. Προφανώς και αντιλαμβανόμαστε τον πανικό κάποιων, γιατί έχουν αρχίσει να βγαίνουν στοιχεία τα οποία καίνε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, οπότε ακολουθείται η προσφυλής μέθοδος της δημιουργίας εντυπώσεων μέσω των φωνασκιών. Αυτό το είχαμε δει και στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή. Το πάρτι στο χώρο της υγείας, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο και αυτό το ονοματεπώνυμο, παρά την εκοφαντική επαναλαμβάνω σιωπή του συνόλου σχεδόν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα βρει το δρόμο, θα βρει τη διαφυγή να φτάσει στους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.